Κινητικότητα υπάρχει και πάλι τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τις προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει καταστήσει σαφές στον ΟΗΕ ότι είναι έτοιμη για συνομιλίες ακόμα και αύριο, αν αυτές γίνουν στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου για επιδίωξη λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και από το σημείο που είχαν διακοπεί το 2017. Ο διορισμός της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Κολομβίας Μαρία Άγχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, φαίνεται ότι έχει δώσει νέα πνοή στις προσπάθειες κόντρα στη δύσκολη διεθνή συγκυρία. Όπως λέει στο Euronews, ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής για το Κυπριακό, Μενέλαος Μενελάου. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Euronews. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών και τι ρόλο παίζει η διεθνή συγκυρία που έχουμε αυτή τη στιγμή? Είχαμε στις αρχές αυτού του έτους το διορισμό της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της κυρίας Μαρία Άγγελα Ολκίν, η οποία έχει ήδη κάνει 3 γύρους επισκέψεων στην Κύπρο και επισκέψεις και επαφές με άλλους εμπλεκόμενους στο Κυπριακό, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις χώρες μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, με τα συμβαλλόμενα μέρη στις συνθήκες του 1960 εδώ στην Αθήνα, στην Άγκυρα, στο Λονδίνο. Είναι μια προσπάθεια η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει σηματοδοτήσει ο διορισμός το πέρασμα σε μια επόμενη φάση στην προσπάθεια για να αναζωογονήσουμε την πολιτική διαδικασία για την επίτευξη λύσης του Κυπριακού και κατ' επέκταση την προοπτική για την επίτευξη συνολικής λύσης. Και οι προσπάθειες μας επικεντρώνονται στο να λειτουργήσουμε υποβοηθητικά στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα μέσω της προσωπικής του απεσταλμένης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε το συντομότερο δυνατό στην επίτευξη αυτού του στόχου, που είναι η επιστροφή στις συνομιλίες, στις διαπραγματεύσεις, εντός του πλαισίου που προβλέπουν τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και από το σημείο στο οποίο είχε σταματήσει η προηγούμενη προσπάθεια στο Γκραν Μοντανά το καλοκαίρι του 2017. Γνωρίζαμε ότι θα ήμασταν αντιμέτωποι με δυσκολίες σε αυτήν την προσπάθεια. Αντιμετωπίζουμε γενικότερα την κατάσταση με πραγματισμό, έχοντας επίγνωση ότι δεν λειτουργούμε στο κενό. Υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου κινούμαστε και το οποίο επηρεάζει και το οποίο κατά τη δική μας άποψη υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για να παραμείνουμε όλοι δεσμευμένοι και προσιλωμένοι στο διεθνές σύστημα, στην επίτευξη πολιτικών λύσεων εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και στις πολιτικές διαδικασίες οι οποίες να οδηγούν στη διαμόρφωση αυτής της θετικής προοπτικής στην οποία προσβλέπουμε. Πώς επηρεάζει αυτή η μεταβατική περίοδος που υπάρχει αυτή την περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αμερικανικές εκλογές που έχουμε μπροστά μας και η κρίση στη Μέση Ανατολή, τις προσπάθειες αυτές που γίνονται για την επανέναρξη των συνομιλίων? Είναι παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως να διαδραματίζουν ρόλο στον τρόπο με τον οποίο δρόντες οι οποίοι έχουν σημαντικό ρόλο και στο Κυπριακό αποτιμούν τα δεδομένα και λαμβάνουν τις αποφάσεις αναφορικά με τα επόμενα βήματα τους. Η δική μας προσέγγιση είναι ότι δεν υπάρχει το περιθώριο να αφαιθεί κάποιο κενό. Έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις δυστυχώς να επιβεβαιώνεται με πολύ τραγικό τρόπο τι συμβαίνει σε περίπτωση απουσίας ορατής προοπτικής επίτευξης πολιτικών λύσεων και διαδικασιών εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου. Γι' αυτό εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια, πολλαπλασιάζουμε τις προσπάθειες μας, έχοντας υπόψη ότι, όπως έχω πει ήδη, λειτουργούμε εντός ενός γενικότερου πλαισίου, το οποίο πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε το συντομότερο δυνατό στην επίτευξη του στόχου. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση, έχουμε κάνει κινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Απριλίου έχει υιοθετήσει συγκεκριμένα συμπεράσματα όσον αφορά τα ευρωτουρκικά. Πιστεύουμε ότι είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει υποβοηθητικά, θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά στην προσπάθεια για διαμόρφωση αμοιβαία επωφελώς συνθηκών και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ, να είστε καλά.